πέμπτος χρόνος χρονοχαράς του πλάστη. Πιστεύουμε ότι η προσπάθεια των επαγγελματιών δικαιώνεται. Ένα έθιμο που παλιά, το έχουμε ξαναπεί, το γράφουμε και στο Φυλάδιο, γινόταν μόνο στα σπίτια και μόνο σε οικογενειακή, συγγενική ή έστω γειτονική παρέα. Σήμερα, εδώ και 5 χρόνια, προσπαθήσαμε σαν πρώην κοινότητα και νυν τοπική κοινότητα του Δήμου Ιωδέας να το δείξουμε, να το αναβιώσουμε στην πλατεία του χωριού. Όπως βλέπετε, η συμμετοχή του κόσμου είναι αρκετά μεγάλη. Θα έλεγα μεγάλη για τις σημερινές χρονικές συγκυρίες, οικονομικές χρονικές συγκυρίες. Ελπίζουμε ο κόσμος να περνάει καλά. Ευχόμαστε στην πορεία καλές γιορτές για όλους τους πατριώτες μας. Γίνεται σήμερα η Βουρνοχαρά, γινόταν παλιά όλα τα χρόνια, από παλιότερα, γιατί κάθε σπίτι είχε το γουρούνι τους, βάζαν παραμονές Χριστουγέννων τα γουρούνια. Χρησιμοποιούσαν, επειδή δεν υπήρχε λάδι, χρησιμοποιούσαν το λίπος του γουρούνιου, το οποίο το λιώναν και κάναν τη λίγδα. Αυτό το τσιγάρισμα του λίπους που γινόταν, αυτό είναι και η σημερινή τσιγαρίδα την οποία βλέπουμε εδώ. Έβγαινε η τσιγαρίδα η οποία τρώγονταν και το λίπος το οποίο το χρησιμοποιούσαν για όλες τις ανάγκες του χειμώνα. Είχα την ευτυχία να κληθώ από την κοινότητα Βλάστης και από το Δήμο Ιωδέας να παραβρεθώ στη Γουρνοχαρά που λέμε, και οι προσδοκίες μου υπερεύησαν και τις πιο ευβίωνες προβλέψεις. Όπως είδατε κι εσείς, κόσμος ηρωή, πάρα πολλοί κόσμος, βοήθησε σε αυτό και ο καλός καιρός που είχε σήμερα η περιοχή. Πάρα πολύ μεγάλη προσέλευση του κόσμου. Όλοι γεύθηκαν τους θαυμάσιους μεζέδες, τις τσιγαρίδες, την τηγανιά και τα λοιπά, τα υπέροχα τυριά. Και είναι μια ευκαιρία να γνωρίσει και ο ξένος κόσμος τη Βλάστη, την πανέμορφη Βλάστη, με τις τόσες ευκαιρίες, το τόσο ωραίο φυσικό περιβάλλον, και με αυτές τις εκδηλώσεις περιμένουμε να αυξήσουμε την τουριστική ροή προς τη Βλάστη. Εσείς σαν περιφέρεια θα στηρίξετε, θα στηρίζετε αυτού είδους τις προσπάθειες? Στηρίζουμε και θα στηρίξουμε, και ειδικά το γραφείο το δικό μου, η Αντιπεριφέρεια Κοινωνικής Συνοχής, κάνουμε υπεράνθρωπες προσπάθειες να συσπηρώσουμε τους πολιτιστικούς συλλόγους, να βελτιώσουμε τις συνθήκες, να συνδυάσουμε πολιτισμό, τουρισμό, αθλητισμό και φυσικό περιβάλλον, ώστε να δώσουμε μια πνοή στην περιοχή, και θα το καταφέρουμε. Είναι μια αναβίωση ενός έθιμου που ήταν στα παλιότερα χρόνια στα σπίτια, σε κοινωνιακό περιβάλλον. Τολμήσαμε και το κάναμε στην πλατεία του Κοντιού, και η συμπαράσταση του κόσμου στο έθιμο αυτό μας δίνει κουράγιο και διάθεση να το συνεχίσουμε και να έχει μια πάρα πολύ καλή ανάμνηση γλυκιά στον κόσμο, γιατί υπάρχουν φανατικοί πλέον οπαδοί της εκδήλωσης, οι οποίοι μας ενισχύουν κάθε χρόνο πιο πολύ, και παρόλη τη δυσκολία των καιρών είναι συγκινητικό για μας και μας δίνει θάρρος να συνεχίσουμε, και διάθεση ευχάριστη για αυτό που κάνουμε. Είναι 2 μέρες. Το Σάββατο σήμερα είχαμε τσιγαρίδα Διάνια, πάντα συνολικά με τα τυριά Βλάστης και μουσική παραδοσιακή. Αύριο έχουμε πατσάκι και λουκάνικο από τις 11 μέχρι τις 2 η ώρα. Θα έχουμε τα χορευτικά της Χιάτσης και του Συλλόγου Βλαστικών Περιβαλλήτων, τα οποία θα χορέψουν χωρίς παραδοσιακούς, και θα παροτρύνουν και το κοινό να χορέψει μαζί τους. Τα κουτολιού, μετά από τσιγαρίδες και τηγανιά, ένα γλυκό είναι ό,τι πρέπει. Πού παράγονται τα προϊόντα? Στην Εράτηρα. Πείτε μας δύο λόγια για το προϊόν. Είμαστε 4 γυναίκες που τα κάνουμε, είναι τα καλύτερα. Παντού βρίσκονται, έτσι και εδώ. Δεν μπορούσαν να λείψουν από τη Βλάστη. Είναι πρώτη χρονιά που ήρθαμε και μας άρεσε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε εδώ τους βλατσιώτες που μας κάλεσαν, και τους ευχόμαστε κάθε χρόνο και καλύτερα. Προσπαθούμε να δώσουμε στον κόσμο να καταλάβει ότι εκτός από τα φάρμακα υπάρχουν και τα φάρμακα της φύσης. Γι' αυτό επιχειρήσαμε
να δημιουργήσουμε ένα βιολογικό αγρό με πάνω από 30 βότανα καλλιέργειας, χώρια των αυτοφυή, χώρια των θαμνοειδών καλλιεργειών τύπου blueberries, κράνα, υποφαές κτλ. Προς όφελος της Βορείου Ελλάδος και μόνο. Τίποτα άλλο δεν έχω να πω. Για την γουρνοχαρά τι έχετε να πείτε? Για την γουρνοχαρά έχουμε να τα εκατοστήσει και να έχουν δύναμη όλοι να προσφέρουν για αυτόν τον τόπο. Και οι βορειοελλαδίτες να την προτιμούν. Και τίποτα άλλο. Ευχαριστώ πολύ.